τη δική σας σκοπιά βρίσκεται στον αέρα. Κατεξοχήν ομολογία για το αδιέξοδο και την αποτυχία της πολιτικής σας. Υλοποιήσε σχεδιασμό ό,τι είχατε μέχρι τώρα συμφωνήσει με την Τρόικα, ενώ οι δανειστές, πως άλλος ιανός εμφανίζονται και ως εταίροι, προβάλλουν νέες απαιτήσεις. Οι οποίες ακόμα και μόνο με τα όσα οι ίδιοι διέρευσαν ότι συμφωνήσατε μέχρι στιγμής να τους δώσετε, θα μεταβάλουν προς το χειρότερο όχι μόνο τα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας για το 2015, αλλά και όλες τις θανατηφόρες δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει για την επόμενη πενταετία με το μεσοπρόθεσμο. Όλα για να φτάσετε στην τύπου επιστημονικής φαντασίας δέσμευση για επιστροφή του χρέους ως προς το ΑΕΠ το 2022, στο 110%, επίπεδο που αυθαίρετα έχουν ορίσει οι δανειστές ως χρέος βιώσιμο, χωρίς κούρεμα, μορατόριουμ αποπληρωμής τόκων και ρήτρα ανάπτυξης, που εμείς τα βάλαμε στο πρόγραμμά μας όχι από καπρίτσιο, αλλά επειδή χωρίς αυτά το χρέος θα συνεχίσει να καταπίνει κάθε προοπτική ανάταξη της ζωής του τόπου και των ανθρώπων, ιδιαίτερα μέσα από γιγάντια πρωτογενή πλεονάσματα, αποκλειστικά για την αποπληρωμή του, μεγαλύτερα και από τους προβλεπόμενους εξωπραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης του μεσοπρόθεσμου, σε μια Ευρώπη που η ανάπτυξή της κυμαίνεται την τελευταία 15 ετία από 0 έως 1% και σήμερα βρίσκεται πάλι πολύ κοντά στο 0%. Άστε που προς το παρόν, λόγω της μεγαλύτερης του αναμενόμενου αύξησης του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, που επέφερε μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα μείωσή του σε τρέχουσες τιμές, ήδη το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται σε επίπεδα ψηλότερα του αρχικού σχεδιασμού, 177% αντί 173,9% για το 2014 και 171,4% αντί 168,3% για το 2015. Στοιχείο που δείχνει ότι εκ νέου το χειροδρόμηση του προγράμματος θα απαιτήσει νέα μέτρα. Μια απέτηση που δεν τερματίζεται για το 2015 που γίνεται τώρα η συζήτηση, καθώς στην έκθεση αξιολόγηση του Ιουνίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη σελίδα 46 αναφέρονται μη προσδιορισμένα νέα μέτρα 3,7 δις το 2017 και 1,8 δις αντίστοιχα για το 2018. Ας κάνουμε λοιπόν μια διπλή υπόθεση, ότι θα ισχύσει ο παρόν προϋπολογισμός και το μεσοπρόθεσμο χωρίς νέες απαιτήσεις και ότι θα καταφέρετε να βγάλετε πρόεδρο Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Οπότε η χώρα επιστρέφει με βάση ό,τι θα ψηφιστεί απόψε σε αυτό που εσείς ονομάζετε κανονικότητα, με προοπτική ένα χρόνο από σήμερα, όπως ακριβώς υποστηρίζουν οι θειασότες, να βγει ο πρόεδρος από αυτή τη Βουλή και να γίνουν εκλογές μέχρι τέλους 2015. Τι θα συμβεί λοιπόν τότε? Πρώτον, θα έχουμε χάσει πολύτιμα στοιχεία της δημόσιας περιουσίας. Θα έχει ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος, την ώρα που σε όλη την Ευρώπη τα δίκτυα είναι κρατικά. Επίσης, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και του σιδηροδρόμου της Τρενοσέ, που βρίσκονται όλα στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει μπει για έγκριση στη Βουλή η Συμφωνία Ξεπουλήματος του Ελληνικού, με την οποία για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο θα αναλαμβάνει υποχρέωση διαρκούς αποζημίωσης επί 15 χρόνια για καθυστερήσεις από δημόσιες υπηρεσίες όπως η πολεοδομία ή η αρχαιολογία. Και βέβαια, αν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταγγείλει τη συμφωνία, θα μπορεί να τη σέρνει στα δικαστήρια, θεωρητικά μέχρι και για όλο το ποσό της επένδυσης που δεν θα έχει γίνει, ο επενδυτής. Να θυμίσω ότι μέχρι στιγμής έχει ξεπουληθεί πολύτιμη δημόσια περιουσία ύψους 5 δις και είχαμε μείωση θέσεων εργασίας και δεν είδαμε πουθενά να υλοποιεί τη θεωρία του κυρίου Στουρνάρα ότι για κάθε ένα ευρώ που ιδιωτικοποιείται και πάει εντός 10 ημερών στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδας δημιουργούνται 3 ευρώ νέου πλούτου, εκτός αν εννοούσε τον πλούτο που τσεπώνουν οι επενδυτές, οι αγοραστές.
Εκλογές αρχή της επόμενης χρονιάς σημαίνουν ότι θα διασωθεί ολόκληρη παραπάνω δημόσια περιουσία, λιμάνια και δίκτυα, καθώς μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα τερματίσει την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και σε συνδυασμό με μια άλλη εξωτερική πολιτική θα φροντίσει για την πραγματική αξιοποίησή της, όχι ως εφημισμό για εκποίηση, πολύ περισσότερο για ξεπούλημα, σε συνεργασία με διεθνείς κρατικές και υπό προϋποθέσεις επίσης ιδιωτικές επιχειρήσεις για θέσεις εργασίας, τοπική ανάπτυξη και για έσοδα που θα κατευθύνονται στη στήριξη των ταμείων ασφάλισης. Δεύτερον, στην εντελώς πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας χαρακτηρίζεται ανεμικός και διαπιστώνεται ότι με βάση τα επίμενα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, η ανεργία είναι πλέον διαρθρωτική, καθώς το 70% του 1,3 εκατομμυρίου ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εκτός δουλειάς για περισσότερο από ένα χρόνο. Επίσης, ότι το 44% των Ελλήνων βρίσκεται γύρω ή κάτω από το επίπεδο φτώχειας, υπερδιπλάσιο από το 2009 που ήταν 20%. Η έκθεση διαπιστώνει ότι εισαγωγικά η μέχρι τώρα στρατηγική, αν και βοήθησε στην αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς μια βιώσιμη ανάκαμψη στην οικονομία και στην απασχόληση. Και καθορίζει ως προϋπόθεση γι' αυτό να παρθούν άμεσα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο χάραξης μιας άλλης από τη σημερινή στρατηγική απασχόλησης που δεν θα στηρίζεται σε μειώσεις μισθών. Μήπως σας θυμίζει αυτό κάτι, π.χ. το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αν δεν γίνουν εκλογές ανανέωση της λαϊκής εντολής, δεν θα αλλάξει η πολιτική ως προς την απασχόληση που επιχειρεί να ανακυκλώσει 1,3 εκατομμύρια ανέργους, το πιο πικρό από τα νούμερα που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, με πεντάμινα ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τα οποία κερδίζουν κυρίως οι ΜΠΟ που τα αναλαμβάνουν. Για πραγματικές θέσεις εργασίας, έστω και λαϊκής απασχόλησης, για πέμπτη στη σειρά χρονιά η κυβέρνηση κρέμεται από την ελπίδα ότι λόγω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης και των αποκρατικοποιήσεων θα αυξηθούν οι εξαγωγές και θα αναλάβουν οι ξένοι να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών, το Σεπτέμβριο σε 12-μήνη βάση μειώθηκαν κατά 7,2% λόγω του αποπληθωρισμού, του εμπάργου και της επιβολής πολιτικής συντονισμένης λιτότητας στην Ευρώπη, γιατί όταν όλοι στην Ευρώπη κόβουν δαπάνες, πού στο καλό θα εξαχθούν αυτά τα προϊόντα, μήπως σε άλλες τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, μήπως στην τεράστια αγορά της Ρωσίας, όπου εδώ και δεν πρόκειται για τη γνωστή έλλειψη μιας κατάλληλα σχεδιασμένης οικονομικής διπλωματίας που θα επέφερε μεταξύ άλλων το άνοιγμα νέων αγορών προορισμού για τα ελληνικά προϊόντα. Εδώ, ακολουθούντας το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουμε και τις αγορές που με τόσο κόπο σε τόσα χρόνια Έλληνες παραγωγοί, αγρότες και μη είχαν ανοίξει. Την πορεία των εξαγωγών διέσωσαν οι υπηρεσίες, δηλαδή ο κλάδος του τουρισμού. Συντομεύεται, κυρία συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίως λόγω της γενικότερης ανάφλεξης της γύρω περιοχής. Η αύξηση του τουρισμού μπορεί να συνεχιστεί και το 2015, αν δεν υπάρξει η αύξηση του ΦΠΑ που η κυβέρνηση προτείνει στην Τρόικα, επιβραβεύοντας τον τουριστικό τομέα. Και βέβαια παραμένει το μεγάλο ερώτημα με τι πολιτική απασχόληση. Γιατί είναι αρνητική πολιτική απασχόληση που σήμερα ακολουθείται στον τομέα του τουρισμού. Όσο για τις επενδύσεις, και με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τα στοιχεία της World Bank, ο σχηματισμός ακαθάριστου κεφάλαιου στην Ελλάδα σε όρους ΑΕΠ για το 2013 ήταν ο τρίτος χειρότερος παγκοσμίως μετά την Αγκόλα και το Πορτορίκο. Αυτό το success story επιθυμείτε προφανώς να συνεχίσετε ανεμπόδιστα. Προβλέψατε 5,3% επενδύσεις για το 2014 και κατέβηκε η πρόβλεψη στο 1%. Προβλέπετε πάνω από 11% μια έκρηξη για το 2015. Θα ήθελα να δω πού θα πάει η πρόβλεψη. Μήπως θα απευθυνθείτε, θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Προέδρου της Ρωσίας για τον αγωγό που όχι τυχαία προφανώς λέει ότι θα φτάνει μέχρι τα τουρκοελληνικά σύνορα.
στην Τουρκία, ανατοϊκή χώρα που κέρδισε τα μάλλον από το εμπάργο. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται άλλη εξωτερική πολιτική που μπορεί να ακολουθήσει προφανώς μόνο μια άλλη κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Θαγαράς, υπουργός αναπληρωτής περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.